get on to our next caller then. Mm-hmm. Hi. Who are you? You jumped up to it, Matthew. Yeah. Anyway, thanks a lot. Okay. All right. Hope it sorts out. Mm. Bye-bye. Yeah, this is where I shall do my whoopsies, and you'll know that if you come in here, this is my house. Oh. You're all right. No, I won't bother. All right. On to our next caller then. Ένα ως τώρα παραμελημένο υπόγειο μουσείου ανοίγει ένα ντουλάπι. Ανέγγιχτο, από τη Βικτοριανή εποχή, περιέχει το διατηρημένο βουητό ενός κουνουπιού. Ο ψηφιακός αναστηλωτής σκουπίζει απαλά την ακουστική σκόνη από αυτή την παγωμένη στιγμή ήχου με μια εικονική οδοντόφουρτσα. Το βουητό δυναμώνει μέσα στη σιωπή που το περιβάλλει, αλλά ο ήχος είναι παλιός και μάλλον εύθερωστος. Ξαφνικά, ο ήχος διαλύεται και ο ψηφιακός αναστηλωτής πετάγεται από το κρεβάτι του λουσμένος με κρύο υδρότα. Ως γνωστόν, ο βασικότερος και πλέον συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας είναι η διαπροσωπική επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή, ο πομπός και ο δέχτης του μηνύματος βρίσκονται κοντά και είναι ορατοί ο ένας τον άλλον. Η επαφή τους είναι προφορική και οπτική, ίσως μάλιστα και απτική. Ο πρωτεύων κώδικας ή το σύστημα σημείων της επικοινωνίας τους είναι ο γλωσσικός, ο κώδικας της ομιλίας, που ενδέχεται ωστόσο να υποβοηθείται από ποικίλους παραστατικούς κώδικες μιας παραγλωσσικής φύσης, όπως εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες, κινήσεις του σώματος, πόζες και άλλα. Έτσι, το μήνυμα έχει κάθε ευκαιρία να αποκωδικοποιηθεί επακριβώς και να αποκτήσει νόημα. Όμως, το ραδιοφωνικό μέσον είναι εντελώς μη οπτικό. Οι δέκτες, που είναι ακροατές και που αποτελούν συλλογικά ένα κοινό, δεν μπορούν να δουν τον πομπό των μηνυμάτων, τον εκφωνητή. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Επίσης, δεν τους προσφέρεται το αντιστάθισμα ενός ορατού και διαρκούς μηνύματος, όπως στην περίπτωση της λογοτεχνίας. Οι κώδικες του ραδιοφώνου είναι ακουστικοί και μόνο. Αποτελούνται από ομιλία, μουσική, ήχους και σιωπές. Και εφόσον το αυτή δεν είναι το ευφιέστερο από τα αισθητήρια όργανά μας, η ανάπτυξη αυτών των κωδίκων πρέπει να είναι σχετικά απλή. Η κίνδυνη της ασάφειας ή ακόμα και της πλήρους αποτυχίας της επικοινωνίας είναι υψηλή. Κι έτσι σε όλα τα είδη ραδιοφωνίας αναλώνεται μεγάλη προσπάθεια στο ξεπέρασμα των περιορισμών του μέσου και στην εγκαθίδρυση διαφόρων ειδών νοηματικών πλαισίων που θα μπορούσαμε γενικά να αντιληφθούμε. Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε και μερικά ακόμη σημαντικά σημεία σχετικά με το ρόλο της φαντασίας στο ραδιόφωνο. Πρώτον, το ραδιόφωνο δεν είναι το μοναδικό μέσο που κάνει εκτεταμένη χρήση της φαντασίας. Η φαντασία είναι εξίσου δραστήρια και όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο. Πράγματι, η ανάγνωση και η ακρόαση είναι παρεμφερείς δραστηριότητες με την έννοια ότι μέσα στα πλατιά όρια που θέτει η γλώσσα, τόσο ο αναγνώστης όσο και ο ακροατής μπορούν να σχηματίσουν μια νοητή εικόνα αυτών που περιγράφονται. Αλλά ενώ στη λογοτεχνία οι εικόνες είναι καθαρά αποτελέσματα της γλώσσας, στο ραδιόφωνο υποβάλλονται από τη χρειά των φωνών και από άλλα ηχητικά φαινόμενα που υπονοούν την ύπαρξη ενός υλικού κόσμου που δεν μπορούμε να βρούμε στα βιβλία αλλά βλέπουμε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Συνεπώς, το διακριτικό γνώρισμα του ραδιοφώνου δεν είναι πως εμπλέκει τη φαντασία, αλλά ότι την εμπλέκει με ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα της τυφλότητας του ραδιοφώνου, που μπορεί μάλιστα να ισχυροποιήσει την προσφυγή στη φαντασία, είναι η ευκαμψία του.
γεγονός δηλαδή πως αφήνει τον ακροατή ελεύθερο να επιδίδεται σε άλλες δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα ακούει. Επίσης, η αντικατάσταση των ακουστικών με το μεγάφωνο έδωσε την δυνατότητα στον ακροατή να ασχολείται με άλλα πράγματα και ταυτόχρονα να κάνει ακρόαση. Με αποτέλεσμα το ραδιόφωνο να χρησιμεύει συχνά σαν ηχητική υπόκρουση. Έτσι καταλήγοντας, θα λέγαμε πως το ραδιόφωνο είναι ένα οικείο μέσο επικοινωνίας, όχι μόνο επειδή τα μηνύματά του μπορούν να πραγματοθούν πλήρως μονάχα μέσα στο μυαλό του ακροατή, αλλά και επειδή συνήθως φτάνουν σε αυτόν μέσα σε συνθήκες μοναχικότητας, απομόνωσης, καθώς επίσης και επειδή μπορούν να τον συντροφέψουν σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα χώρων και δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει πως το ραδιόφωνο ταυτίζεται με την καθημερινή του ύπαρξη πολύ περισσότερο από ό,τι τα άλλα μέσα και μάλιστα σε ένα βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ποτέ. Το ραδιόφωνο απευθύνεται σε μία μόνο από τις πέντε μας αισθήσεις. Και πέρα από τα όρια αυτής της επικοινωνίας, πρέπει συνεχώς να διεκδικεί την προσοχή του ακροατή, ενάντια στις εντυπώσεις που σορεύουν οι άλλες αισθήσεις μέσα στις συνθήκες που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Είτε οδηγεί το αυτοκίνητό του, είτε εργάζεται, είτε κάνει οτιδήποτε άλλο. Αυτό εξηγεί μάλλον τη σημερινή κυριαρχία της μουσικής στο ραδιόφωνο. Διότι η μουσική, ενώ μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την φαντασία μας, δεν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο, όπως κάνει η ομιλία. Και γι' αυτό δεν απαιτεί την επιστράτευση της φαντασίας μας, αποτελώντας έτσι μια ιδεώδη ηχητική υπόκρουση. Αυτά τα εν μέρη συμπληρωματικά και αντιφατικά χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου, δηλαδή η υποβλητικότητά του και η προσφυγή στην φαντασία από τη μία, καθώς και η ευκαμψία του από την άλλη, οδήγησαν ορισμένους μελετητές στο να διακρίνουν δύο κατηγορίες ακροατών. Κάποιοι μελετητές θεωρούν ως πρωτεύοντα ρόλο του ραδιοφώνου την ψυχαγωγία και ως δευτερεύοντα ρόλο του την υπόκρουση σε άλλες δραστηριότητες του ακροατή. Άλλοι διακρίνουν τους ακροατές αυτούς που θεωρούν το ραδιόφωνο μια μορφή τέχνης με δική της αξία και σε αυτούς που το θεωρούν ως μια υπόκρουση, μια μορφή εξυπηρέτησης. Πέρα από το γεγονός ότι το ραδιόφωνο επέτρεψε στον ακροατή να ακούει μουσική δίχως να αποσπάται η προσοχή του από εικόνες, αν και σε αυτό είχε προηγηθεί το γραμμόφωνο, πρέπει να σημειωθεί πως η μουσική είναι μάλλον πολύ λιγότερο αποκαλυπτική σε ό,τι αφορά τη φύση και τις δυνατότητες του ραδιοφωνικού μέσου, από ότι παραδείγματος χάρη οι ειδήσεις, τα θεατρικά έργα, η ελαφρά ψυχαγωγία. Και αυτό γιατί ενώ μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε τις ραδιοφωνικές εκδοχές των ειδών αυτών με τις αντίστοιχες τους στη σκηνή, στην οθόνη ή στις εφημερίδες και να δούμε τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τις προσάρμοσε το ραδιοφωνικό μέσο στην πραγματικότητά του. Η μουσική παρέμεινε μορφολογικά ίδια πάντοτε και παντού. Κατά συνέπεια, μια και η μουσική δεν τροποποιείται από το ραδιόφωνο και δεν το διαφωτίζει ιδιαίτερα. Επίσης, η μεγάλη συγκίνηση που ενέχει η μουσική είναι ότι της επιτρέπει να συνοδεύεται από λέξεις ή ήχους με τέτοιο τρόπο ώστε να σημασιοδοτεί κάτι άλλο έξω από τον εαυτό της. Είναι φυσικό να μιλάμε για το ραδιόφωνο εξετάζοντάς το ως ηχητικό μέσο. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως και η απουσία ήχων μπορεί επίσης να γίνει ακουστή. Είναι συνεπώς σημαντικό να θεωρήσουμε τη σιωπή ως μια μορφή σημασιοδότησης. Η σιωπή έχει τόσο αρνητικές όσο και θετικές λειτουργίες που μοιάζουν να είναι ενδεικτικές.
Η αρνητική της λειτουργία είναι ότι σημασιοδοτεί πως τίποτα δεν συμβαίνει προς τη στιγμή, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο. Υπάρχει ένα κενό, αυτό που ορισμένοι εκφωνητές αποκαλούν νεκρό αέρα. Σε αυτή τη λειτουργία της, η σιωπή μοιάζει με τους ήχους, τις λέξεις και τη μουσική. Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός σήμανσης που σημασιοδοτεί την αρχή και το τέλος μιας εκπομπής ή μέρους ενός προγράμματος, πλαισιώνοντάς το με ηχητικό κενό. Η θετική λειτουργία της μουσικής είναι ότι σημασιοδοτεί πως κάτι συμβαίνει που για τον έναν ή για τον άλλο λόγο δεν μπορεί να εκφραστεί με ήχους. Επειδή στο ραδιόφωνο ήχους, η σιωπή είναι ολική. Αντίθετα με τις κινηματογραφικές θεατρικές σιωπές που συνοδεύονται από εικόνες, μπορεί να προκαλέσει ένα ισχυρό ερεθίσμα στον ακροατή. Δημιουργώντας ένα χάσμα στον ήχο, θέτει σε κίνηση τη φαντασία του. Τέτοιες σιωπές, ωστόσο, και παύσεις μπορούν να υποβάλουν όχι μόνο φυσικές, σωματικές πράξεις, αλλά και αφηρημένες, δραματικές καταστάσεις όπως πάθος και ηρωνία, άλλοτε δίνοντας έμφαση και άλλοτε αντιτιθέμενες στις λέξεις που τις περιβάλλουν. Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα φανερό, το νοηματικό πλαίσιο είναι το κλειδί για το νόημα των ήχων, της μουσικής και των σιωπών στο ραδιόφωνο. Ενώ τα μέσα με τα οποία εδραιώνεται αυτό το πλαίσιο είναι κατά βάση λεκτικά. Οι ηχητικές συμβάσεις μπορούν να υποδείξουν τη σχετική σπουδαιότητα των διαφόρων μερών του ραδιοφωνικού περιεχομένου, με το επίπεδο και την αυξομοίωση της έντασής τους, αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν τη φύση αυτής της σπουδαιότητας. Από την άλλη, έχουμε δει πως οι σιωπές και οι ήχοι αντλούν όχι μόνο το νοημά τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και την ίδια την ταυτότητά τους από τις λέξεις που τις πλαισιώνουν. Είναι επίσης φανερό πως αυτή τη βοηθητική της λειτουργία είναι αναγκαίο η μουσική να διευκρινιστεί από τις λέξεις, μια που από μόνη της δεν επαρκεί για να μας πει κατά πόσον αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα ραδιοφωνικό quiz, ένα παιδικό πρόγραμμα ή μια ιστορική εκπομπή. Ακόμη και όταν μεταδίδεται ως υπόκριση για να δώσει έμφαση στα δρόμενα, δεν γίνεται ξεκάθαρο, δίχως τα λόγια, που ακριβώς δίνεται αυτή η έμφαση. Όσον αφορά τη μουσική που μεταδίδεται μονάχα για την ακροασή της, είναι δυσκολότερο να την κατατάξουμε, μια που ιδιαίτερη σημειολογική φύση της μουσικής προσφέρεται για αντικρουόμενες ερμηνείες. Τέλος, παρά τα εγγενή μειονεκτήματά του και παρά τις συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις των άλλων μέσων, το ραδιόφωνο έχει ακαταμάχητα πλεονεκτήματα και βέβαιο μέλλον. Και μάλιστα το μέλλον αυτό δείχνει πιο υγιές και συναρπαστικό αν λάβουμε υπόψη μας τις τεχνολογικές βελτιώσεις του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τον τύπο, παρέχοντας μια ευρύτερη ποικιλία ειδικευμένων προσφορών και μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής στους ακροατές. Επιπλέον, η ίδια η διάκριση ανάμεσα στους παραγωγούς των εκπομπών και το κοινό ενδέχεται να αμβληθεί από τις αυξανόμενες ευκαιρίες πρόσβασης του κοινού στο μέσο και πραγματοποίησης εκπομπών από τους ίδιους τους ακροατές. Η όλη διαδικασία της ραδιοφωνικής παραγωγής και παρουσίασης δεν αποκλείεται καθόλου να αυτοεπαγγελματοποιηθεί και να εμφανιστούν έτσι νέα στήλη απεύθυνσης στο κοινό και νέες αντιλήψεις οργάνωσης προγραμμάτων. Όταν κοιτάζουμε αυτό το μικρό κουτί στο αυτοκίνητο ή στην κουζίνα μας, ένα κουτί που η εμφάνισή του είναι τόσο ταπεινή, αλλά η παρούσα και μελλοντική του δυνατότητα τόσο τεράστια, ακόμη και στη σημερινή τηλεοπτική μας εποχή, αισθανόμαστε πόσο ταιριαστά είναι τα πληθωρικά εκείνα λόγια του Lord Ruith. Το ραδιόφωνο είναι πράγματι ένα θαυματουργό παιχνίδι. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δοκίμια «Η γλώσσα του ραδιοφώνου» του Andrew Crissell
και ωκεανός του ήχου του David Tup.